Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε μέσω Skype την πρωταθλήτρια ποδηλασίας, την Αργυρό Μιλάκη. Ιρό, καλησπέρα. Ιρό, η οποία επέστρεψε από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βέβαια, καλησπέρα από το στούντιο εδώ στο Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Επέστρεψε, όπως έλεγα, από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πίστας στη Βουλγαρία με μια πολύ καλή παρουσία, Ιρό, έτσι. Μια δέκατη θέση και δύο δωδέκατες. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την εμπειρία, γιατί ήταν πρωτόγνωρη για σένα. Σε τόσο υψηλό επίπεδο σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πίστας, τιμητική πρόσκληση από την Ελληνική Ομοσπονδία. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Για μένα, ναι, ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμμετείχα σε ένα τέτοιο αγώνα. Ως πιλότος τάντεμ δεν είχα το δικαίωμα να συμμετέχω σε τέτοιες διοργανώσεις. Όμως, επειδή λόγω της πανδημίας, της παγκόσμιας πανδημίας, που επικρατεί, όλες μας οι διοργανώσεις στο τάντεμ ακυρώθηκαν για φέτος, και επειδή δεν είχαμε διοργανώσεις για το 2020, έτσι είχα τη δυνατότητα να λάβω μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα. Για μένα ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία και νομίζω ότι αποκόμισα πολύ θετικά, αποτελέσματα. Εφόδια, τα οποία ακριβώς έτσι, τα οποία θα με βοηθήσουν σίγουρα στο μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι πήγα εκεί χωρίς προετοιμασία. Η προετοιμασία μου έγινε στον δρόμο και αυτό τελευταία στιγμή, γιατί δεν το είχα στο πλάνο μου. Όμως, αυτό που είδαμε με τον προπονητή μου και ειδικά τώρα τελειώνοντας τους αγώνες και κοιτάζοντας, κάνοντας ένα βήμα πίσω και βλέποντας ξανά τις κούρσες μας, είναι ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα και νομίζω ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο σαν αριθμός δεν λέει τόσα πολλά, όμως σαν επίδοση είναι πολύ σημαντική. Έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπες προηγούμενο, ότι προετοιμάστηκες για ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πίστας στο δρόμο του Ηρακλείου και θέλω να μου πεις, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν θα ρωτήσω, το θεωρώ δεδομένο, να κάνεις προετοιμασία για έναν αγώνα τόσο υψηλού επίπεδου χωρίς να έχουμε πίστα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια... Και οι δρόμοι του Ηρακλείου δεν είναι και πίστα, να σημειώσω. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετικό, είναι τελείως διαφορετική αίσθηση. Στην ουσία δεν μπορείς να κάνεις εξειδίκευση σε κάποια κομμάτια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μια μικρή προσομοίωση. Όμως αυτό με την πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ και όταν μιλάμε για ένα τόσο υψηλό επίπεδο, η προετοιμασία μέσα στο ποδηλατοδρόμιο κρίνεται αναγκαία. Και δυστυχώς αυτό που καταλάβουμε ότι αν είχαμε το χρόνο να κάνουμε προετοιμασία στην πίστα ή αν είχαμε τρέξει 1-2 αγώνες στο εξωτερικό, σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Μάλιστα. Ωστόσο, Ιρό, ήσουν πρωταθλήτρια και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας. Νομίζω έτσι όσο σου το επέτρεψε και εσένα η χρονιά αυτή που ήταν περιορισμένη ούτως ή άλλως αγωνιστικά, υπάρχει ικανοποίηση έτσι, από την προσπάθεια αυτή, κάνοντας ένα απολογισμό. Σίγουρα, σίγουρα. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τους αγώνες και για όλους, νομίζω για όλους τους αθλητές παγκοσμίως, η φετινή χρονιά ήταν πολύ περίεργη. Μας έχει επηρεάσει όλους πάρα πολύ και ελπίζουμε να την αφήσουμε πίσω και το 2021 να κυλήσουν όλα ομαλά και να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς, σε κανονικά προγράμματα και στο σωστό το καλεντάρι που έχουμε, το οποίο έχουμε υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει φέτος κανονικά με φυσικά τους παραολυμπιακούς αγώνες που θα γίνουν τον Αύγουστο. Να το ευχηθούμε βέβαια αυτό και θέλω να σταθούμε λίγο στη μεγάλη πρόκληση αυτή, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες με την Ελένη την Καλατζή. Έχετε ξεκινήσει την προετοιμασία σας. Πού βρίσκεστε, ποιος είναι ο στόχος σας, πώς πάνε τα πράγματα μέχρι στιγμής? Εγώ με το που τελείωσα τώρα από τις υποχρεώσεις μου από το Πανευρωπαϊκό, η αλήθεια είναι ότι ξεκουράστηκα πάρα πολύ λίγο, μόνο μερικές μέρες και ήδη έχω ξεκινήσει σε κανονικούς φουλ ρυθμούς την προετοιμασία για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Το ίδιο και η Ελένη, έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της και αυτή τη στιγμή η Ελένη βρίσκεται στο Βόλο, εγώ βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Ο στόχος μας είναι μέσα στο Δεκέμβρη να κάνουμε ένα προπονητικό κάμπ μαζί. Θεωρούμε ότι θα γίνει στην πίστα, αν αυτό μας επιτρέψουν οι συνθήκες. Γιατί ο πρώτος μας στόχος για αυτή τη χρονιά είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πίστας που θα γίνει στο Ρίο το Μάρτιο.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα έτσι ώστε να φτάσουμε στο Ρίο σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Για να δούμε πού βρισκόμαστε, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας σε σχέση με τις υπόλοιπες αθλήτριες από όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να φτάσουμε πιο έτοιμες στο Τόκιο, που για μας εκεί η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη, γιατί στοχεύουμε σε ένα μετάλλιο και είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο, απαιτεί πάρα πολλές ώρες δουλειάς, πολλή εξειδίκευση και πολύ στοχευμένη προπόνηση. Μάλιστα. Και έχοντας βέβαια εσύ και την εμπειρία μιας προηγούμενης παραολυμπιάδας, σίγουρα αυτό αποτελεί παρακαταθήκη. Θέλω να μου κάνεις μια αναφορά και για τον αφανή ήρωα, γιατί εσείς οι αθλητές συνήθως τραβάτε τα φώτα της δημοσιότητας, τον coach, τον Γιώργο τον Βαρβεράκη, τον βλέπω τώρα, τον είδα και πριν, αναφορικά γενικότερα με την παρουσία του, αλλά και τις ελπίδες της ολόκληρης της ομάδας ατόμων με αναπηρία που θα βρεθεί στο Τόκιο φέτος. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Βαρβεράκης ο Γιώργος είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές παγκοσμίως. Αυτό το ξέρουμε, το έχουν αναγνωρίσει, το αναγνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοί του στον κόσμο. Για μας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ότι έχουμε ένα τόσο καλό επιστήμονα εδώ στην Ελλάδα. Σπανίζουν τέτοιοι άνθρωποι. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλές γνώσεις και συνεχίζει να διευρύνει τις γνώσεις του κάθε χρόνο και νομίζω ότι αυτό είναι που τον κάνει τόσο καλό προπονητή. Από εκεί και πέρα έχει αποδείξει ότι έχει τις ικανότητες να φτάσει έναν αθλητή σε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Τον εμπιστευόμαστε πλήρως και για μένα αυτό που κατάλαβα τώρα ακόμα και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πήγαμε σε ένα πρωτάθλημα elite ανδρών γυναικών, κατάλαβα ότι ο προπονητής μου δεν υστερεί σε τίποτα με τους προπονητές οι οποίοι βρίσκονταν εκεί σε μεγάλες χώρες, σε υπερδυνάμεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όπως είναι η Αγγλία και όλες αυτές οι μεγάλες χώρες. Μάλιστα. Και βέβαια με όλα αυτά που μας είπες και θέτοντας στόχο το παραολυμπιακό μετάλλιο, ανεβάζετε τον πύχη, ανεβάζετε και τις δικές μας προσδοκίες. Θέλω έτσι να κλείσουμε λέγοντάς μου, βλέποντάς σε πλέον να πρωταγωνιστείς και σε ατομικό επίπεδο και στο διπλό το τάντεμ, θέλω να μου πεις πού είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, εκεί όπου θα πρέπει να βρεις ενδεχομένως τη χημεία με την συνοδηγό σου, την Ελένη στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το τάντεμ είναι πολύ ιδιαίτερο ποδήλατο και πρέπει και οι δύο αθλητές να ταιριάξουν τόσο προπονητικά, αθλητικά, αλλά γενικά να υπάρχει μια σωστή, όπως το είπες Μαρία, μια σωστή χημεία, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν αρκεί ο ένας αθλητής να είναι καλός, θέλεις δύο αθλητές οι οποίοι να δουλεύουν σκληρά και να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Για μένα το τάντεμ ήταν και θα είναι πάντα φυσικά ο πρώτος μου στόχος. Από εκεί και πέρα το μόνο ποδήλατο είναι κάτι το οποίο το έχω σαν βοηθητικό για να γίνομαι καλύτερη πιλότος. Mm-hmm. Και εκτός από αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τον οποίο ήθελα κιόλας φέτος να τρέξω στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα αρτιμελών είναι ότι εδώ στο Ρέθυμνο έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, τον Άθλα Ρεθύμνου, όπου από πίσω μου ακολουθούν πάρα πολλά παιδιά που μπορούν να δουν ότι αν δουλέψεις σωστά, σκληρά και με πρόγραμμα, ότι μπορείς να φτάσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και ειδικά θέλω να δώσω ένα σωστό, ένα καλό παράδειγμα, ας πούμε, και ένα κίνητρο για τα κορίτσια της ομάδας μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι η γυναική αποδηλασία στην Ελλάδα είναι πίσω, έχει μείνει πίσω και θα ήθελα κυρίως να τους δώσω το κίνητρο για να ασχοληθούν παραπάνω με αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Με τον επαγγελματικό αθλητισμό και τον αθλητισμό του υψηλού επίπεδου. Σίγουρα αποτελείς πρότυπο, Ηρώ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ηρώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.